Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Ένα από τα ζωτικότερα στοιχεία στη ζωή μας, ίσως το πιο σημαντικό για πάρα πολύ κόσμο, αλλά και για την ίδια τη φύση, αφού μέσω αυτού το ανθρώπινο είδος επιβιώνει, είναι η συνουσία, το σεξ, αυτό που συνηθίσαμε να ονομάζουμε με αυτή την ξενόφερτη λέξη, σύντομη, συριστική, διαπεραστική, κοφτή, δυνατή, που λέει αρκετά πράγματα, αλλά δεν τα λέει όλα. Από εδώ και 30 χρόνια τώρα, μεγάλες και σημαντικές κοσμογονικές, θα λέγαμε, αλλαγές στη στάση της δυτικής τουλάχιστον κοινωνίας σε αυτό το ζωτικό θέμα, επήλθαν κυρίως με το Μάη του 68 και την αλλαγή των νοοτροπιών. Μέχρι τότε βασίλευε λίγο ως πολύ στις αγγλοσαξονικές χώρες, περισσότερο στις νότιες, με έναν άλλο τρόπο, ένας πουριτανισμός, μια σκεπτικιστική θεώρηση του σεξ, η οποία το ήθελε λίγο πολύ ως μια αμαρτία ή τέλος πάντων κάτι που με πολύ περιορισμό θα πρέπει να αντιμετωπίζεται. Σιγά σιγά, από τη μία άκρη του εκκρεμούς, φτάσαμε στη σεξουαλική επανάσταση, η ελεύθερη στάση ως προς σεξουαλικές σχέσεις έγινε κριτήριο νοοτροπίας, ελευθερίας, προόδου, σύγχρονης αντίληψης για τα πράγματα. Παρότι βεβαίως είναι ίσως μια στενή θεώρηση της ιστορίας των σεξουαλικών σχέσεων αυτή, περάσαμε από μια εποχή καταπίεσης, θα λέγαμε, σεξουαλικής, λίγος πολύ, σε μια εποχή απελευθέρωσης. Και εκεί που το πράγμα προχώραγε ραγδαία, γύρω στις αρχές της δεκαετίας του 80, εμφανίστηκε το φόβητρο του AIDS, το οποίο μαζί με μια σειρά από άλλους παράγοντες, αλλά κυρίως θα λέγαμε ότι αυτό ήταν το πρωταρχικό έναυσμα τουλάχιστον, αν όχι και η αιτία, γύρισε τα πράγματα προς συντηρητικότερες απόψεις. Γύρισε προς τη μονογαμία. Πού βρίσκεται σήμερα τελικά η κατάσταση? Υπάρχει μια σύγχρονη αντίληψη, υπάρχει όμως και μια αναζήτηση, μια σύγχρονη εννοώ με την έννοια αυτής της δεκαετίας του 70, δηλαδή της ελευθερίας της σχέσης, της ελεύθερης προσέγγισης του σεξουαλικού φαινομένου. Μιλάμε στις τηλεοράσεις για το σεξ, το δείχνουμε ακόμη περισσότερο από ό,τι μιλάμε, αλλά τελικά συγχρόνως οι νέοι, όποιος τους ρωτήσει, θέτουν ως πρώτη αξία την οικογένεια, γυρνάνε σε πιο ρομαντικές αντιλήψεις γύρω από τις σχέσεις, μιλάνε για μονογαμία, εφαρμόζουν καμιά φορά την αγαμία, τουλάχιστον επίσημα. Βρισκόμαστε ίσως σε μια σχετική σύγχυση και αυτή τη σύγχυση θα προσπαθήσουμε να ξεδιαλύνουμε με καλεσμένο μας, έναν εξαίρετο φίλο και επιστήμονα, τον ψυχολόγο κ. Δημήτρη Μπουκούρα, τον οποίο και ευχαριστώ που είναι μαζί μας απόψε για δεύτερη φορά σε αυτά τα 2,5 χρόνια της εκπομπής. Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ, Φώτη. Είναι πράγματι μια εκπομπή η οποία με εκφράζει, η οποία με συγκινεί, γιατί έχω να κάνω με ένα συνομιλητή που με βοηθάει να εκφραστώ με τον καλύτερο τρόπο. Ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Ήθελα το σχόλιο σου για την εισαγωγή. Μου άρεσε πάρα πολύ. Μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί αφενός με έδωσε μια κατεύθυνση στη συζήτησή μας. Αφετέρου ήταν όντως σφαιρικά μελετημένη και εκφρασμένη από πλευράς συμπεριφοράς του ανθρώπου και συμφωνώ και με τα συμπεράσματα. Τελευταία μάλιστα έχει πέσει στην αντίληψή μου μια έρευνα για τους νέους από το Πανεπιστήμιο Αθηνών που έγινε και που πραγματικά ένα πολύ μεγάλο μέρος των νέων μας απέδειξε, φανερώθηκε μέσα από την έρευνα και απεδείξε ότι πιστεύει σε αξίες.
Και μέσα στις αξίες βέβαια είναι και η σχέση με το άλλο φύλο. Και μέσα από αυτή τη σχέση με το άλλο φύλο εμείς μπορούμε να διερευνήσουμε και να ψάξουμε τη συζήτησή μας τι συμβαίνει. Και όταν υπάρχει ένα τέτοιο πλαίσιο υγιές, θα έλεγα ότι και τα άλλα μπορούν να εξελιχθούν με υγιή τρόπο. Και έτσι αμέσως το ερώτημα που γεννιέται είναι τι είναι υγιές. Ναι, μεγάλο ερώτημα αυτό, ιδίως στο συγκεκριμένο θέμα. Τη συνουσία που είπε, δηλαδή την σεξουαλική επαφή δύο ετεροφύλων ή όχι ή μη. Αλλά και επίσης να ξεκαθαρίσουμε και αυτό τον όρο σεξ ή σεξουαλικότητα. Βέβαια, θα έλεγα ότι η σεξουαλικότητα από την οποία προέρχεται και το σεξ δεν είναι τίποτα άλλο παρά αυτή η ενέργεια που θα την ονομάζαμε ψυχική, γιατί βιολογικό υπόδοτο βαθρό δεν βλέπουμε παρά μόνο στο ένστικτο. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, και επειδή συνδέεται με το ένστικτο, η σεξουαλικότητα είναι η ενέργεια η ψυχική η οποία εκφράζεται στη συνείδησή μας και έχει άμεση και απόλυτη σχέση με το σεξουαλικό ένστικτο, με το ένστικτο της διαιώνησης. Το ένστικτο λοιπόν της διαιώνησης, η ορμή της διαιώνησης του είδους, εκφράζεται μέσα στη συνείδηση, είτε συμβολικά, είτε δηλαδή με εικόνα, είτε με λέξη έννοια, με τον όρο σεξουαλικότητα. Και αμέσως πάλι το ερώτημα που τίθεται είναι πώς μία ψυχική ενέργεια μπορεί να εκφράζεται με εικόνες ή με έννοιες. Είναι πάρα πολύ εύκολο, γιατί οι συνειδημικές παραστάσεις είναι ιδίωμα του ψυχικού μηχανισμού. Δεν υπάρχει λέξη που θα σκεφτούμε και να μην συνοδεύεται ταυτόχρονα από μία εικόνα, που με τη λέξη τραπέζι και εικόνα θα έρθει παράλληλα μέσα μας. Και αυτός είναι ο μηχανισμός εγγραφής των ενιών, των εικόνων, του λεκτικού εν γέννη, που πάρα πολύ ωραία ο Λακάν το διευκρίνησε στα έργα του, αναλύοντας το πόσο σημαντική είναι η γλώσσα, η διάλεκτος, ο τρόπος που μιλάμε, σε σχέση πάντα το σημαντικό με την εγγραφή στο ασυνείδητο βιωμάτων, καταστάσεων, αρχετύπων, ορμών, επιθυμίων κτλ. Τέλος πάντων, επειδή το παρατράβηξα λίγο. Όχι, νομίζω ότι είναι απαραίτητα αυτά τα στοιχεία να μπουν στο, ναι, στο τραπέζι της συζήτησης, δηλαδή σαν συστατικά στοιχεία. Τουλάχιστον. Συστατικά. Φρόιντ και Λακάν για μένα έχουν μεγάλη σημασία. Αφενός με, γιατί ο Φρόιντ έκανε ένα μεγάλο βήμα προς την διευκρίνηση και απενοχοποίηση της σεξουαλικής πράξης ή της επαφής δύο ετεροφύλων ή μη, της πράξης της συνουσίας. Αφετέρου δε ο Λακάν προχώρησε λίγο το έργο του, εμβαθύνοντας σε πολλά πράγματα από αυτά που άφησε ο Φρόιντ κενά. Γυρίζοντας πάλι σε αυτό το σημαντικό περί ψυχικής ενέργειας, να θυμίσω μόνο... Πριν πεις για την ψυχική ενέργεια, επειδή μίλησες για το Φρόιντ, και πραγματικά εκεί είναι ένα... Γιατί ο Φρόιντ, εδώ που τα λέμε, όσα είπε για το συνειδητό, το υποσυνείδητο, τα συνείδητα, θες λίγο πολύ, δεν τα εφήβρε αυτός, υπήρχαν και πιο πριν. Mm-hmm. Αλλά αν το αγνοεί, mm-hmm, το αγνοεί ίσως το ευρύ κοινό. Mm-hmm. Και ο Βουντ μιλούσε και άλλοι μιλούσαν, αλλά ναι, αυτό που πρόσφερε αυτή η έννοια της λιβιδινικής ενέργειας, της λίμπιντο, της σεξουαλικής ενέργειας, αυτό που μόλις θα, αυτό τώρα, που μόλις ναι, θα έλεγες ναι, τώρα. Γι' αυτό δεν ήταν μόνο μια επανάσταση σε έναν κόσμο γερμανικό εκείνης της εποχής, βικτοριανό, αυστριακό, δεν έχει σημασία, με την ευρύτερη έννοια γερμανικό. Συντήρα. Αλλά θα έλεγα ήταν και μια μεγάλη επανάσταση, ίσως δεν σημειώνεται αρκετά, και στο πλαίσιο της δικής του θρησκείας. Γιατί η Ιουδαϊκή θρησκεία ήταν ακόμη πιο αυστηρή σε αυτό το θέμα. Δεν είναι μόνο ο χριστιανισμός ο οποίος είναι... στέκεται με μία, όχι ο χριστιανισμός, περισσότερο η εκκλησιαστική παράδοση μετά, με μία στάση ενοχής απέναντι στο σεξ, αλλά η Ιουδαϊκή ακόμη περισσότερο. Ξέρεις, Ραβίνος βάζει εντόνι μπροστά, δεν πρέπει να βλέπει καν. Οπότε αυτή ήταν μια πολύ θαραλέα πράξη. Συμφωνώ μαζί. Και σημαντική για να αρχίσει αυτή η διαδικασία που είχε ξανασυμβεί με άλλο τρόπο στην εποχή της αναγέννησης. Γι' αυτό στην αναγέννηση με τη λατρεία κάθε τι κλασικού, ελληνικού και ρωμαϊκού, υπήρξε και η λατρεία του γυμνού σώματος, της ελεύθερης σχέσης κλπ. Δεν είναι η πρώτη σεξουαλική απελευθέρωση, του τηδώ δηλαδή, ας μην γελιόμαστε. Και ας μην ξεχνάμε τα Σόδωμα και τα Γόμορα, ας μην ξεχνάμε και τη ρωμαϊκή εποχή, Πομπία κτλ. Όπου το σεξ ήταν απελευθερωμένο και κυριαρχούσε.
Εκεί φτάνουμε, δεν βέβαια. Φτάσαμε ακόμα. Κατευθυνόμαστε. Το ρωμαϊκό. Εκείνο που παρέλειψα να πω και το ανέφερες πολύ σωστά εσύ είναι ότι αυτή η ψυχική ενέργεια η οποία έχει σαν πηγή της το ένστικτο της διόνυσης του είδους και εκφράζεται μέσα στη συνείδηση με εικόνες ή έννοιες, ο Φρόιντ την ονόμασε λίμπιντο. Από τη λατινική της λέξη λίμπιντο. Και όπως πολύ σωστά πάλι παρατήρησες, σε σχέση με την σεξουαλική ενέργεια, ψυχική ενέργεια του Φρόιντ, διαμόρφωση προσωπικότητας, γιατί εδώ παίζει καθοριστικό ρόλο το σεξουαλικό ένστικτο στη διαμόρφωση προσωπικότητας, σύμφωνα με τον Φρόιντ, αλλά και σύμφωνα τους μετέπειτα και τους πριν. Όταν αναφέρθηκε σε συνείδηση και ασυνείδητο Φρόιντ, ουσιαστικά πραγματικά αναφερόταν σε ένα ήδη διατυπωμένο λόγο και μια διατυπωμένη αλήθεια, που χαρακτηριστικά θυμίζω ότι πριν 2.000 χρόνια κάποιος δικός μας είχε πει ότι ο άνθρωπος φέρει δύο σάκους, ένα πίσω και ένα μπροστά, εννοώντας ακριβώς ότι υπάρχουν πράγματα που στον ίδιο τον εαυτό είναι κρυμμένα και άλλα είναι φανερά. Σωστά. Και άλλοι πολλοί βέβαια, φιλόσοφοι, ιστορικοί και άλλοι αναφέρθηκαν πάρα πολύ σε αυτό. Εν πάση περιπτώσει, σε αυτό έχουμε πολλά να πούμε, αλλά στην ουσία τώρα του θέματος, όσον αφορά αυτή την ψυχική ενέργεια, θα πρέπει να πούμε ακόμη ότι είναι άμεσα συνδεδεμένη και με απόλυτο τρόπο με την επιθυμία και την ειδονή ή την ικανοποίηση. Και αυτό έχει να κάνει με το ότι διαμέσου της επιθυμίας ή της ικανοποίησης ζητά την εξουσία, ζητά τη δύναμη. Γιατί για να ικανοποιήσει την επιθυμία του, πολλές φορές πρέπει να έχει δύναμη. Πάντα. Αλλά είπα πολλές φορές γιατί υπάρχει η δύναμη που οδηγεί στην εξουσία, όπως φαίνεται. Υπάρχει δύναμη η οποία δεν δείχνει να είναι εξουσία, είναι σε λανθάμουσα μορφή εξουσία. Παραδείγματος χάρη, αυτό που συμβαίνει μεταξύ ενός άντρα ή μιας γυναίκας και το αντίθετο. Να προσπαθεί να γοητεύσει τον άλλον για να επέρθει μια σχέση. Mm-hmm. Στην προσπάθεια αυτή, που ουσιαστικά κρύβεται μια επιθυμία να κατακτήσει την άλλη, σύμφωνα με το σεξουαλικό ένστικτο, σύμφωνα με το ένστικτο της διαιώνησης που είναι από τη φύση του να την κατακτήσει, για να επέρθει η γενετήσια εκδήλωση και από εκεί και πέρα η διαιώνηση του είδους, αυτή είναι η ασυνείδητη ορμή τουλάχιστον, ασυνείδητο ορμή, τότε λοιπόν θα πρέπει να ασκήσει κάθε μέσο. Και ανάλογα την επιτυχία και ανάλογα τη δύναμη της επιθυμίας, αυτά τα μέσα διαμορφώνονται. Πολλές φορές λοιπόν και σε άλλες εποχές όπου ο πολιτισμός, η κοινωνία δεν είχε διαμορφώσει κάποιους νόμους, κάποιους κανόνες έτσι ώστε να βάζει ένα φρένο στην ακόρεστη πραγματοποίηση των επιθυμιών, τότε λοιπόν η δύναμη, πραγματικά η σωματική, ήταν αυτή η οποία έδινε τη λύση και την ικανοποίηση στην εκπλήρωση της επιθυμίας. Έτσι λοιπόν στις πρωτόγονες εποχές και κοινωνίες και ακόμη και σήμερα βλέπουμε ότι η δύναμη είναι αυτή με την οποία επιβάλλεται η απόφαση που δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια επιθυμία που θέλει οπωσδήποτε να εκπληρωθεί. Να ικανοποιηθεί. Από την άλλη μεριά δεν μπορεί να υπάρξει μια συνεργασία ποτέ δηλαδή σε μια σύγκριση, σε μια σχέση. Οπωσδήποτε πρέπει να εκδηλωθεί αυτή η δύναμη. Θέλω να πω, όχι. Εάν οι δυνάμεις ισορροπούν, εάν οι επιθυμίες είναι όμοιες, έτσι, μια θεωρητική κοινές. Σχέση. Μιλάμε κοινές και όμοιες και σε βαθμό, διότι υπάρχει η διαβάθμιση. Έστω και για μια στιγμή, διότι μπορεί σε μια σχέση ανθρώπινη να μην είναι πάντα όμοιες, σχεδόν ποτέ, αλλά μπορεί να είναι μια φορά, μπορεί να είναι δύο φορές. Εκείνη τη στιγμή υπάρχει εκδήλωση δύναμης. Όχι. Είναι λίγο σοκρατική αναγκαστικά η συζήτησή μας σήμερα, φίλοι τηλεθεατές, αλλά δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Ούτε μπορούμε να πούμε αυτά που συνεχώς λέγονται. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τα ίδια, ούτε μπορούμε να γνωρίσουμε τις αρχές αν θέλουμε να βγάλουμε ένα έστω συμπέρασμα στο τέλος. Δεν θα σας αφήσουμε χωρίς συμπέρασμα. Λοιπόν, υπάρχει σαφώς η κοινή επιθυμία πολλές φορές και αυτό κάνει πιο εύκολα τα πράγματα και κατά συνέπεια, σύμφωνα με αυτά που είπαμε, η δύναμη δεν είναι αναγκαίο να χρησιμοποιηθεί, παραμένει σε λανθάνουσα κατάσταση ή μορφή. Θα δούμε μετά πώς εκδηλώνεται. Όμως, ας μην ξεχνάμε ότι αυτό που βασικά φανερώνεται σε μια συμπεριφορά όταν η επιθυμία είναι κοινή είναι το αίσθημα του έρωτα ή αν θέλουμε να το πούμε καλύτερα τα αισθήματα που κάνουν να νιώθει ο άνθρωπος ότι είναι ερωτευμένος.
αυτά τα αισθήματα πώς διαμορφώνται και ποια είναι. Το να νιώσει κανείς ερωτευμένος με κάποιον ή με κάποια πρέπει να περάσει από ορισμένα στάδια. Πρώτον, να έρθει σε επαφή με το άτομο αυτό οπτική ή λεκτική ή διαλεκτική. Μέσα από αυτό εκτιμά με τα δικά του κριτήρια ο καθένας κάποια πράγματα, όπως η εμφάνιση, όπως το μυαλό, όπως η συμπεριφορά. Και εξωτερικά χαρακτηριστικά. Εξωτερικά και εσωτερικά χαρακτηριστικά. Δύναμη. Πλούτος, θέσεις, τα πάντα. Έτσι. Παίζουν όλα αυτά. Και ό,τι ξυπακούνται. Όλα παίζουν. Ναι. Εκεί παίζουν λοιπόν... και έμεσα. Με την έννοια ότι όποιος έχει πλούτο, θεωρητικά θα ήταν και δυνατός χαρακτήρας, εφευρετικός κάτι. Δηλαδή είναι και η γοητεία. Αυτό είναι το μήνυμα που εισπράττει κάποιος όταν γνωρίζει έναν άλλον ο οποίος έχει μια οικονομική επιφάνεια. Ή είναι γνωστός. Είναι γνωστός. Ασκήνιας αγίνει αυτό. Βεβαίως. Γι' αυτό τα πρόσωπα αυτά έχουν και μια γοητεία επιπλέον. Ναι. Αυτή πρόσωπα... τελικά είναι πλαστή γοητεία, άραγε ή είναι μέσω αυτής της γοητείας που ήρθε η όχι, είναι ένα θετική μέρος. Κατάσταση. Ένα μέρος της είναι σφαιρικά, σφαιρικά θεωρούμενης γοητείας. Γιατί η έννοια της γοητείας, από ό,τι ήδη ξεκινάμε να αναλύσουμε, δεν είναι μια μονοσήμαντη έννοια, αλλά είναι πολύ σύνθετη. Δηλαδή, από μόνο του το ότι κανείς είναι πετυχημένος, δεν μπορεί να ελκύσει κάποιον παρά μόνο μέχρι ένα σημείο. Μετά, με την επαφή της στενότερη, αναβλύζουν ή αναδύονται και άλλα στοιχεία της προσωπικότητας, τα οποία μπορούν να απομακρύνουν ή να φέρουν πιο κοντά τον παρτενέρ ή την παρτενέρ. Η λέξη αναβλύζουν μου άρεσε διότι με οδηγεί στον άμεσο συνειρμό. Τελικά αναβλύζει ουσίες, χημίες και λοιπά, ενέργειες με την αυτή έννοια του όρου. Μέσα σε μια σχέση. Ναι. Μέσα σε μια σχέση οπωσδήποτε. Γιατί εάν πάμε πάλι στο σημείο που είχαμε μείνει για να δώσω την απάντηση με σαφήνεια. Εάν λοιπόν δύο άτομα τα οποία έρχονται σε επαφή ξεκινήσουν να νιώθουν ή το ένα ή και τα δύο μαζί εκτίμηση ως προς δυνατότητες του άλλου, ως προς τα χαρακτηριστικά του με βάση τα κριτήρια του καθενός. Και το καθένας έχει τα δικά του κριτήρια που αυτά πάλι με τη σειρά τους εξαρτώνται από το επίπεδο της παιδείας, των γνώσεων και των βιωμάτων που έχει ο καθένας. Και άλλα πολλά στοιχεία. Γενικότερα της ειδικής εκπαίδευσης, αν θέλεις, αν έχει ειδική εκπαίδευση ή άλλων στοιχείων κουλτούρας, νοοτροπίας κτλ. Με βάση λοιπόν όλο αυτό το background, ο καθένας διαμορφώνει δικά του κριτήρια. Για κάποιον μπορεί να παίζει πρώτο ρόλο η εξωτερική εμφάνιση, για κάποιον όχι. Και πάει λέγοντας. Λοιπόν, όταν ξεκινήσει να χτίζεται, να συλλέγονται στοιχεία όπως εξωτερική εμφάνιση, μου αρέσει γιατί μπορεί να φέρνει ξανθιά, ή μου αρέσει γιατί είναι ξανθός ή καστανός, μου αρέσει γιατί μιλάει ωραία, μου αρέσει γιατί περπατάει με ωραίο τρόπο. Αυτό πάει και για το σωνικό και για το θηλυκό. Έτσι λοιπόν, ξεκινώντας από εκεί, πλησιάζει πιο κοντά. Ανοίγεται ο διάλογος ή η επικοινωνία, αν θέλουμε να το πούμε καλύτερα, γίνεται με πολλούς τρόπους, με χειρονομίες, με λόγια, με πράξεις. Γίνεται και με συζήτηση που ένα άτομο κάνει με άλλους. Γίνεται με τη γνωστοποίηση σε μία από τις δύο πλευρές και στις δύο του ιστορικού του καθενός. Δηλαδή τι έχει κάνει μέχρι τώρα. Είτε φαίνεται είτε δεν φαίνεται. Αυτό είναι το ιστορικό που έχει μάθει, που μαθαίνει εκείνη τη στιγμή. Έτσι λοιπόν με αυτόν τον τρόπο γεννιέται ένας ενθουσιασμός που είναι ποικιλία συναισθημάτων. Δηλαδή, θαυμασμός, εκτίμηση, διάθεση για κατάκτηση, είναι κάτι όμορφο, θέλω να το κάνω δικό μου, ναρκιστική διάθεση, για την οποία θα ανοίξω μια παρένθεση, έστω και να μπερδέψουμε τον κόσμο να μιλήσουμε για αυτό λίγο. Πολύ σύντομα. Ναρκιστική διάθεση. Διάχυτη και απόλυτη στα πρώιμα στάδια της ηλικίας μας, δηλαδή τους πρώτους μήνες ζωής μας. Αυτή η λίβιντο, αυτή η ψυχική ενέργεια που πηγάζει από το ένστικτο της διαιώνησης και που την φέρουμε μαζί μας με τη γέννηση επενδύεται καταρχήν στο ίδιο μας το σώμα. Και αυτή η επένδυση δημιουργεί τον απαραίτητο ναρκισισμό του βρέφους για να ασχολείται και μόνο με τον εαυτό του μέσα σε μια βασική αρχή και αξιώμα της ψυχανάλυσης που λέγεται αρχή της ικανοποίησης ή της ειδονής και της δυσαρέσκειας. Δηλαδή, το παιδί έτσι μπορεί και ικανοποιείται όταν του προσφέρονται αυτά που έχει ανάγκη και δυσαρεστείται όταν δεν του προσφέρονται αυτά που έχει ανάγκη. Έτσι λοιπόν, είναι ευχαριστημένο ή φωνάζει και κλαίει. Αυτό συμβαίνει επειδή
από την ίδια του τη ψυχική ενέργεια που πηγάζει από το σεξουαλικό ένστικτο, επενδύεται το ίδιο το σώμα. Αγαπάει τον ίδιο τον εαυτό, ναρκιστικά. Και βέβαια μετά περνάει σε άλλα στάδια που θα τα πούμε μετά. Να κλείσω την παρένθεση μόνο για να πω, μια που ανέφερα τον ναρκισμό, ότι η αγάπη προς τον εαυτό μας, όποια και όπως και αν έχει διαμορφωθεί στην ηλικία που ζητάμε τη σχέση με τον άλλον, είναι και αυτός ένας παράγοντας ο οποίος παίζει ρόλο μέσα στην ποικιλία των συναισθημάτων που βρίσκονται σε ένταση και που την ονομάζουμε έρωτα. Ο ενθουσιασμός του έρωτα. Αυτό δεν χρειάζεται πολύ ψάξιμο. Δηλαδή, στην εποχή του έρωτα, η αγάπη για τον εαυτό μας να φτάνει στον εγωισμό αποδίδει ερωτικά, παρεμπιπτόντως. Ο εγωισμός που έχει σχέση με το πείσμα και άλλα στοιχεία θα το δούμε λίγο παρακάτω όταν αναπτύξουμε τα στάδια της σεξουαλικής ανάπτυξης, όπου εκεί θα δούμε πόσο καθοριστικά είναι και στη μετέπειτα συμπεριφορά μας. Εγώ θέλω να σε σταματήσω και στην πορεία αυτή της περιγραφής και να γυρίσω σε ένα θέμα που θεωρώ πολύ σοβαρό. Θέλω να εκμεταλλευτώ, Δημήτρη Μπούκορη, και την εμπειρία σου, όχι μόνο τη θεωρητική σου γνώση, αλλά και τη μεγάλη σου πρακτική καθημερινή εμπειρία της επαφής. Ιδίως με τους νέους, γιατί κακά τα ψέματα, για τους νέους μιλάμε όταν μιλάμε για σεξουαλικότητα, όχι γιατί οι υπόλοιποι δεν δραστηριοποιούνται, αλλά γιατί κρατάνε λίγο πολύ τις συνήθειες, τα ήθη της εποχής. Οπωσδήποτε επηρεάζονται από το πνεύμα της εποχής. Ή προβληματίζονται. Ή προβληματίζονται, αλλά θα λέγαμε ότι η χαρακτηριστική ομάδα, ας πούμε, από τα 15 σήμερα μέχρι τα 30, ξέρω εγώ, είναι κυρίως αυτή που δίνει τον τόνο της σεξουαλικής συμπεριφοράς. Οι συνοδές ποιότητες μιας προσωπικότητας που θα την κάνουν ελκυστική έτσι σεξουαλικά αλλάζουν από καιρό σε καιρό. Άλλοτε οι άνθρωποι ήταν και πιο αφημένοι στο κατά κάποιο τρόπο στο πεπρωμένο αυτό, η θρησκευτική επιρροή ήταν μεγαλύτερη. Υπάρχει και σήμερα ομάδες τέτοιες πληθυσμού που θεωρούν ότι αυτό θα το διαλέξει ο Θεός, θα έρθει μπροστά, ή που κάνουν συνοικέσιο, ή που τέλος πάντων αντιμετωπίζουν με λιγότερο ενεργητική προσέγγιση το θέμα. Αυτή ήταν μια πιο συχνή στάση παλιότερα. Τα κριτήρια με τα οποία διάλεγε κανείς, ας πούμε, τη δεκαετία του 70, σε μια εποχή μεγαλύτερης αθωότητας, ήταν, θέλω να πιστεύω και νομίζω ότι ήταν όντως, πιο αγνά, πιο άμεσα. Δηλαδή, μου αρέσει ή δεν μου αρέσει. Είναι ωραίος τύπος, δεν είναι ωραίος τύπος. Βέβαια, βγαίνανε και τα κλισέ εκείνης της εποχής. Ξέρω εγώ αν είναι πιο επαναστατικός κάποιος. Σίγουρα άρεσε περισσότερο. Ίσως και πιο επιφανειακά. Ίσως και πιο επιφανειακά. Όπως ένα συνοικέσιο. Σήμερα, σε έναν κόσμο ο οποίος είναι πολύ πιο ανταγωνιστικός, όπου η καριέρα είναι ιδανικό, όπου ο πλούτος κρίνεται θετικότατα αντίθετα με τη δεκαετία του 70 που ήταν κατά κάποιο τρόπο κατακριτέο. Τα παιδιά των ίδιων των πλουσίων οικογενειών στέκονταν κριτικά, ας πούμε, προς τους γονείς τους και προς την κατάσταση αυτή. Με το γνωστότερο παράδειγμα της κόρης του Χιούς. Του Μεγιστάνα. Του Μεγιστάνα που το έσκασε και πήγε με τις επαναστάτες κλπ. Θέλω να πω ότι τότε ήταν αυτή η στάση. Σήμερα είναι μια άλλη στάση. Η εμπειρία σου, η πρακτική, σου δείχνει ότι οι επιλογές είναι πιο ωφελημιστικές σήμερα ή όχι? Αναφυσβήτητα υπάρχει και αυτή η παράμετρος. Και βέβαια έχει να κάνει με τις διαμορφωμένες το καθένα από τα άτομα αυτά ανάγκες μέσα από το περιβάλλον και μέσα από το ευρύτερο περιβάλλον, το κοινωνικό. Εάν μεγαλώσει κάποιος σε ένα γονεϊκό περιβάλλον όπου οι αξίες είναι περιορισμένες ή λιγοστές ή και ανύπαρκτες, τότε βέβαια πολύ εύκολα κανείς μπορεί να εισπράξει από το ευρύτερο περιβάλλον την σημασία του οικονομικού παράγοντα και να τον βάλει σαν αρχή μέσα του ή σαν αξία. Εγώ το βλέπω αυτό. Αλλά εάν κάναμε μια πρόχειρη... Είναι πιο πολύ τώρα από ό,τι πριν από 10 χρόνια. Όχι. Αυτό είναι το ερώτημα. Θα έλεγα ότι οι νέοι μας, και ασχολούμαι πολύ με αυτούς... Να το ξέρω, το ρωτάω. Πραγματικά, τουλάχιστον αυτοί που έρχονται σε επαφή με εμένα και το είδαμε και από την έρευνα, είναι μια επιβεβαίωση ντοκουμέντο. Είναι ένα σημείο αναφοράς πλέον. Δεν είναι υποκειμενική αντίληψη του θέματος. Οι νέοι μας διέπονται από αξίες όπου αυτού του είδους η σημασία στο χρήμα ή στην οικονομική επιφάνεια έχει πάρει στη λίστα, στη σειρά των αξιών, μια σειρά πολύ χαμηλότερη
Δηλαδή έχουν επικρατήσει άλλες σημαντικές ανθρώπινες αξίες που τη βάζουν την οικονομική, ας πούμε, σημασία σε ένα υπόβαθρο σωστό και φυσιολογικό. Ναι. Και αυτό ισχύει για τους περισσότερους νέους. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ έκανα την εισαγωγή μου σε αυτό που είπες, στην απάντηση, που λέει ότι εξαρτάται ο καθένας αν πιστεύει περισσότερο στο χρήμα ή όχι από το περιβάλλον του και μόνο. Θέλοντας να πω ότι... Το περιβάλλον είναι πάρα πολύ πιστό στο χρήμα, Δημήτρη, αυτή την εποχή. Αλλά όταν περνάει ταυτόχρονα και άλλες αξίες, το χρήμα πάει στη θέση του. Δηλαδή στην κοινωνία της αλλαπαχτής, ας πούμε, είναι το ιδανικό πώς θα το κάνουμε. Δηλαδή όποιος δεν βλέπει ότι το χρήμα είναι ο Θεός μας σήμερα, είναι τυφλός. Όχι για όλους, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που υποφέρουν οικονομικά. Το σύνολο, θες, είναι ο Θεός μας. Πώς θα το κάνουμε. Δεν το αμφισβητώ, και μάλιστα στους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι αγαπούν πολύ την εξουσία, και μην ξεχνάς ότι ξεκινήσαμε να μιλάμε για εξουσία. Μα και γι' αυτό εγώ το συνέδεσα, γιατί ακριβώς αυτή είναι η ερώτησή μου, δηλαδή δεν είναι μόνο ο πλούτος ως πλούτος, είναι ως δύναμη. Ως εξουσία, ως δυνατότητα. Δηλαδή και προσθέτω αμέσως και μια άλλη ερώτηση, αλλά θα τα πούμε αυτά αμέσως μετά από ένα διάλειμμα, αλλά εγώ τώρα την προσθέτω την ερώτηση. Η παλιά σχέση, τα παλιά φαινόμενα πίεσης, καταπίεσης, όσον αφορά το σεξ εργοδότου εργαζομένου, ας πούμε, σχέσεων εξουσίας, η εμπλοκή του στην σχέση αυτή εξουσίας ισχύει, είναι το ίδιο, ισχύει όπως άλλοτε. Και δεν θα μπορούσε να μην υπάρξει, Φώτη, γιατί αν σκεφτείς ότι αυτή η σχέση εξουσίας ξεκινάει κατά φυσιολογικό εντός εισαγωγικών τρόπο από την ώρα που γεννιέται ο άνθρωπος στη σχέση του με τους γονείς του, όπου η πρώτη επίδραση της εξουσίας είναι η παρουσία ενός τρίτου προσώπου ανάμεσα στην μοναδική σχέση παιδιού και μητέρας, βρέφους και μητέρας, όπου μέχρι τους πρώτους τρεις μήνες, τον πρώτο μήνα οπωσδήποτε ζωής του ανθρώπου, δεν γίνεται διαχωρισμός του μητρικού σώματος από το σώμα του βρέφους. Εκεί υπάρχει ακόμη η σχέση αυτή όπως είναι μέσα στην κοιλιά της μητέρας του. Δεν διαχωρίζει σώμα του. Και ο διαχωρισμός αρχίζει να γίνεται, να δημιουργείται με την εισαγωγή ενός νέου προσώπου σε αυτή τη διαδική σχέση που είναι ο πατέρας. Και αυτή η εισαγωγή δεν γίνεται μαλακά, γίνεται κάπως βία, γιατί για να σπάσει αυτή η σχέση χρειάζεται κάποιο είδους βιαιότητα, εντός εισαγωγικών πάλι, όπου αυτή η βιαιότητα εκλαμβάνεται και εισπράττεται από το παιδί σαν μια άρνηση, δηλαδή σαν μια δύναμη, σαν μια εξουσία, σαν μια άρνηση στην παντοδυναμία του μέχρι τότε του παιδιού, που ξεκινάει από τον ναρκισισμό του, τον οποίο περιγράψαμε προηγουμένως. Δηλαδή, υπάρχει μια μετάβαση της δύναμης. Ακριβώς. Υπάρχει δηλαδή μια διάσπαση. Να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Πάντων μέτρων άνθρωπος συνέχεια, καλεσμένος μας απόψε, ψυχολόγος Δημήτρης Μπούκουρας. Μιλάμε για την σεξουαλικότητα στην εποχή μας, τα προβλήματα που έχουν προκύψει, εκείνα τα οποία λύθηκαν, και προσπαθούμε να βρούμε ποια είναι η σεξουαλική ταυτότητα αυτής της εποχής, πράγμα δύσκολο. Θέλω να ρωτήσω κάτι, αλλά θέλω μονολεκτικές απαντήσεις, γιατί θέλω να οδηγήσω τη συζήτηση κάπου. Θέλω να σου θέσω ένα ερώτημα, δηλαδή, μετά από αυτές τις απαντήσεις. Συμφωνούμε ότι ιδίως πια στην εποχή μας είναι διαπιστωμένο, αλλά και ήδη όσα είπες μέχρι τώρα για την σεξουαλικότητα του παιδιού, ήδη από τη σχέση του με τη μητέρα και τον ναρκισισμό του, το επιβεβαιώνουν, ότι η σεξουαλικότητα δεν έχει να κάνει με τις αλλαγές του οργανισμού μας. Έχει να κάνει δηλαδή, αλλά δευτερευόντως. Δεν εξαρτάται αποκλειστικά από αυτές. Εγώ θα έλεγα πως ναι, εξαρτάται. Όχι, άλλο θέλω να πω. Βεβαίως εξαρτάται. Λάθος το τοποθέτησα. Βεβαίως εξαρτάται. Όμως υπάρχει ανεξάρτητα από αυτές. Υπάρχει. Με κάποια άλλη μορφή πάντοτε, αλλά υπάρχει ανεξάρτητα από αυτές. Ναι, υπάρχει, γιατί όταν δεχόμεθα ότι υπάρχει ψυχικός μηχανισμός, ακριβώς, προσδιορίζουμε τη διτή υπόσταση του ανθρώπινου μηχανισμού. Άρα δεν είναι απαραίτητο το. Δεν είναι απαραίτητη η είδη, για παράδειγμα, για ένα παιδί να έχει σεξουαλικότητα. Βεβαίως. Σωστά το λέω. Ούτε η λειτουργία των φιλικών ορμονών μέσα να παράγονται στις οθήκες για να έχει μια γυναίκα σεξουαλικότητα. Αλλά αυτή είναι απαραίτητη για την ορίμανση. Χωρίς αυτές τις επιλογές δεν καταλήγουμε στην ορίμανση. Σεξουαλικότητα λοιπόν υπάρχει πριν την είδη. Σεξουαλικότητα υπάρχει και μετά την εμμηνόπαση. Το ξέρουμε όλοι. Βεβαίως. Πρώτο
Πρώτη παραδοχή. Δεύτερη παραδοχή. Το ένστικτο της διόνυσης έχει και αυτό ξεκαθαριστεί, ότι στον άνθρωπο, αντίθετα με όλα τα υπόλοιπα ζώα, και αυτό είναι καλό γιατί διαχωρίζει και τον άνθρωπο, δεν είναι αποκλειστικά συνδεδεμένο με τη σεξουαλική σχέση. Με τι έννοια θέλω να πω, ότι γνωρίζουμε ότι σήμερα η γυναίκα θα πάρει ψηλητικά, ο άνδρας θα χρησιμοποιήσει προστατευτικό και γενικώς κάνει ό,τι μπορεί για να αποσυνδέσει τη σεξουαλική πράξη από την ενστικτόδη ανάγκη της διόνυσης. Βεβαίως, και θα πρόσθετα ότι αυτό το προσδιορίζει το γεγονός ότι στη σεξουαλική πράξη λειτουργούν συναισθήματα. Ποικιλία συναισθημάτων, τρυφερότητα, ενδιαφέρον, στοργή, επιθετικότητα. Όλα αυτά δεν τα έχει ένα ζώο, τα έχει μόνο ο άνθρωπος. Όχι μόνο αυτό, να προσθέσω και εγώ ως ιατρός ότι η στήση είναι καθαρά ψυχική διαδικασία. Σαφώς. Και εγώ ως ψυχολόγος συμφωνώ πολύ. Το ψυχικό ερέθισμα δεν λειτουργεί. Δεν υπάρχει στήση, τουλάχιστον άντρα που έχει φανερά εξωτερικά γενικά όργανα. Ακριβώς. Έτσι, ενώ γυναίκα τα έχει εξωτερικά. Μετά από αυτές τις παραδοχές, και έρχομαι τώρα στο ερώτημα, στην εποχή μας, όπου αυτά πια είναι τεκμηριωμένα, θες και με τους αυστηρούς επιστημονικούς όρους τεκμήρωσης, τους υλικούς, έτσι, πειραματικούς όρους. Πώς θα τοποθετήσουμε πού αρχίζει και πού τελειώνει η δυνατότητα ενός ανθρώπου να έχει σεξουαλικές σχέσεις? Γιατί το λέω αυτό? Διότι προσφάτως στην Αμερική, και είναι ένα θέμα που έχουμε συζητήσει εκτός καναλιού, στην Αμερική, μια χώρα τέλος πάντων από τις ελεύθερες χώρες, έτσι, τουλάχιστον του νόμου, στην ψυχή είναι μια υπόθεση του καθενός, δεν είναι κατάκτησης, έτσι, δεν έχει να κάνει με χώρες. Σε αυτή τη χώρα λοιπόν, με τις συμμορίες στο Λος Άντζελες των μεγαλοπόλεων, με τις ναρκεμπόρους, το μεγάλο θέμα για το οποίο η αστυνομία ολόκληρη κινητοποιήθηκε ήταν να πιάσει έξω από τα σύνορα στον Καναδά ένα ζευγάρι, ένα 15χρονο παιδί, το οποίο το έσκασε με την 22χρονη δασκάλα του. Δηλαδή δεν μιλάμε και για ένα 5χρονο με καμιά 40, για ένα 15χρονο με μια 22χρονο παιδί είναι και αυτή, δασκάλα, με την οποία ερωτευτήκανε και κλεφτήκανε. Τους εκυνήγησε μέχρι τα καναδικά σύνορα. Και από την ψυχική πίεση που αισθάνθηκε ο μικρός, ο οποίος, επειδή όλοι εκεί έχουν και πιστόλια, είχε ένα πιστόλι μαζί του, σκότωσε την κοπέλα, αυτοκτόνησε και ο ίδιος. Και αυτό ελπίζω ότι θα γίνει φιλμ, γιατί πράγματι είναι άξιο για να γίνει φιλμ, μια τέτοια ιστορία. Ένα σύνος στον έρωτα, κατά τη γνώμη μου, βέβαια και στην απερισκεψία, αλλά δεν έχει σημασία, αλλά και στην υποκρισία ακόμα. Πού είναι λοιπόν το όριο? Μπορούν να παραμένουν νόμοι ότι δεν μπορεί, για παράδειγμα, ένας 15χρονος να έχει σχέση με μια? Δηλαδή, μάλλον ζούμε εκτός πραγματικότητας, γιατί ίσως οι άνθρωποι της ηλικίας μας δεν πηγαίνουν εκεί όπου πηγαίνουν μέχρι τις 6 το πρωί τα 12χρονα. Και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι ότι τα 12χρονα κάπου πηγαίνουν μέχρι τις 6 το πρωί, σε κάποιες δισκοτέκες, σε κάποια κέντρα, μιλάνε, φλερτάρουν κλπ. Πίνουν, κακώς, το μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, τέλος πάντων, τι γίνεται? Αυτές οι τρομερές αντιφάσεις κάπως πρέπει να λυθούν, γιατί φοβούμαι ότι οδηγούν ήδη και θα οδηγήσουν σε στρεβλώσεις. Θέλω την δική σου και επιστημονική αλλά και ανθρώπινη απάντηση. Δηλαδή, από πού αρχίζει τελικά? Από πλάνηση, λέει, ανηλίκου, 16 χρονών. Μα ανήλικος και ανώριμος μπορεί να είναι κάποιος και στα 30, δεν έχει σημασία. Βέβαια. Τι γίνεται με τα όρια? Κάποτε τα ξέραμε λίγο πολύ. Λέει, εντάξει, μέχρι τα 17, 18 να οριμάσει, να έρθει η ήδη, να παγιωθεί η ήδη, να φύγει και από την ήδη. Ναι, μετά με την εμμηνόπαυση οι γυναίκες θεωρούν ότι είναι πλέον τελειωμένες. Θεωρούν, δεν είναι. Ψυχολογία. Θεωρούν το. Ναι. Δεν θεωρούνται πια, ευτυχώς. Ναι, βεβαίως δεν είναι και πια δεν θεωρούνται κιόλας. Θέλω να πω, πού είμαστε? Ωραία. Η ερώτησή σου, πέραν το ότι ήταν άκρως ενδιαφέρουσα για μένα, προσωπικά και σε συνάρτηση με τις γνώσεις που έχω από την επιστήμη μου, είναι και μια πρόκληση. Μια πρόκληση γιατί η τοποθέτησή μου θα είναι ένα μείγμα, και θα το διευκρινίσω, προσωπικής εκτίμησης αλλά και επιστημονικής τοποθέτησης και επιστημονικής τεκμηρίωσης. Λοιπόν, ας ξεκινήσω. Το ερώτημά σου το απέφυγε σε έναν ψυχολόγο, καταρχήν, που σημαίνει ότι είναι τελείως διαφορετικά από μία νομοθετική νοοτροπία ή νομική,
είναι τελείως διαφορετικά από κάθε είδος εξουσίας, είναι έξω από όλα αυτά ή αν θέλεις, όπως θα μου άρεσε να έλεγα, πάνω από όλα αυτά. Επισκοπεί όλα αυτά. Και έτσι πρέπει. Κατά συνέπεια λοιπόν, εμείς δεν βάζουμε νόμους. Αν υπάρχουν νόμοι οι οποίοι απορρέουν μέσα από μια πραγματικότητα, είναι οι νόμοι που απορρέουν από την πραγματικότητα του κάθε ανθρώπου. Τώρα, εύλογα κανείς θα μπορούσε να απορρίσει ή να ρωτήσει κατά πόσο ένας άνθρωπος είναι σε θέση και σε ποια ηλικία να βγάλει τους νόμους του, χωρίς αυτοί να είναι και εναντίον του εαυτού του και εναντίον του συνόλου. Ένα θέμα κοινωνιολογικό ή νομικό ή ό,τι άλλο θέλεις. Αλλά, για μένα, από τη στιγμή που δύο άνθρωποι μπορούν να ερωτευτούν ο ένας τον άλλον, οποιασδήποτε ηλικίας, γιατί πρόσεξε κάτι που πιστοποιεί αυτό που θέλω να πω. Εκ των προτέρων, εάν το 15χρονο αγόρι ήταν κορίτσι και ο 22χρονος ήταν, η 22χρονη κοπέλα ήταν αγόρι, θα ήταν διαφορετικά. Ακόμη και αν ήταν 40χρονο αγόρι. Εντάξει. Δηλαδή, η κοινωνική στερεότυπη νοοτροπία ή αντίληψη σίγουρα διαφοροποιεί αυτές τις καταστάσεις ανάλογα το φύλο, την ηλικία κτλ. Όπως είναι σαφές. Έτσι λοιπόν, εκείνο που τουλάχιστον μπορεί να λάβει θέση και να πει η επιστήμη και η ψυχαναλυτική φιλοσοφία και η επιστήμη της ψυχολογίας είναι ότι δεν υπήρχε τίποτα μεμπτό σε αυτήν την ιστορία. Και αν κάτι δεν πήγαινε καλά, αυτό θα ήταν εις βάρος των ιδίων πρωταγωνιστών και σε κανέναν άλλον. Και δεν μπορούμε να πούμε ότι θα ενοχλούσε, παραδείγματος χάρη, την οικογένεια του 15χρονου, γιατί ξέρουμε ότι τουλάχιστον στις ΗΠΑ από 13 ετών η νοοτροπία είναι, η κοινωνική αντίληψη είναι, το στερεότυπο το κοινωνικό είναι πότε θα φύγεις από το σπίτι να αυτονομηθείς κτλ. Κτλ. Άρα, για την πραγματικότητα των ΗΠΑ δεν ισχύει κάτι τέτοιο, τουλάχιστον να ενοχλήθηκε το γονεϊκό περιβάλλον. Ενοχλήθηκε μία γνώμη, κοινή θα την έλεγα, η οποία είναι άκρο συντηρητική, η οποία είναι περίεργη, έχει ένα παράδοξο ορθολογισμό θα έλεγα. Ή έχει το ορθολογικό του παραδόξου. Δηλαδή, μπορεί να βάζει τα πράγματα σε μία τάξη, όχι τη νέα τάξη πραγμάτων, αυτή είναι άλλη που θέλει αλεξίδα στην πολιτική, αλλά μπορεί να βάζει τα πράγματα σε μία τάξη, χωρίς όμως το ένα κουτάκι μετάλλο, το ένα πράγμα μετάλλο, να συνδέονται μεταξύ τους με κάποια κανάλια επικοινωνίας, παρόλο που έχουν πολλά κοινά σημεία. Δηλαδή, ο ορθολογισμός του παραλόγου ή το παράλογο κάποιου ορθολογισμού φαίνεται ξεκάθαρα στην νοοτροπία την κοινωνική και συντηρητική, θα έλεγα, των ΗΠΑ. Που βέβαια δεν είναι για όλο το χάρτη των ΗΠΑ. Από πολιτεία σε πολιτεία διαφέρουν αυτά και όλα. Είναι τα πολλαπλά κλισέ. Ακριβώς. Θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο στην Ελλάδα. Δηλαδή στην Ελλάδα μια τέτοια σχέση είναι κατακριτέα. Είναι. Από την πλειοψηφία θα λέγανε. Θα έλεγα ναι. Θα έλεγα ναι. Δεν λέω πώς θα χαρακτηρίζαν τη γυναίκα. Θα έλεγα ναι, αλλά όχι στο βαθμό που το ακούσαν. Δηλαδή καταρχήν αυτοκτονούσαν οι πρωταγωνιστές. Αλλά σίγουρο. Και κάτι περισσότερο. Επειδή είναι αδροκρατούμενη στο έπακρον η νοοτροπία της κοινωνίας μας, νομίζω ότι πολλοί θα ήταν περήφανοι για το 15χρονο. Ναι, έτσι. Σωστά. Πάρα πολύ επειδή κατάφερε κάτι τέτοιο. Ο πατέρας του μάλλον θα ήταν περήφανος. Η μητέρα του οπωσδήποτε θα ζήλευε. Και αυτή θα κρυφοκαμάρωνε. Ναι, αλλά αν έφερε για το ποσό. Σπίτι θα ήταν θανάσιμη αμαρτία. Ίσως αν ήταν δεμένοι πολύ επάνω του κτλ. Μπαίνουμε σε παρακλάδια πολύπλοκα. Και άλλα. Άρα λοιπόν αυτή ήταν η απάντηση ότι πράγματι δεν υπάρχει ηλικία. Αυτό ναι, και εγώ συμφωνώ απόλυτα με αυτή την τοποθέτηση γιατί πιστεύω τουλάχιστον στην ανεξαρτησία, στην αυτονομία ή αν θέλεις στην ελευθερία της ψυχής. Σε αυτήν δεν πρέπει να μπει κανένας φραγμός όταν λειτουργεί μέσα στο ψυχισμό μας. Και δεν βρίσκω πως αυτοί οι δύο άνθρωποι πέρασαν τις ψυχικές τους διαθέσεις ή καταστάσεις προς τα έξω και μας ενόχλησαν. Τουλάχιστον εμένα πως το βλέπω. Συναφής ερώτηση. Το μονογαμικό σύστημα. Και δεν μιλάω για τη μονογαμική σχέση. Δεν μιλάω για τις μονίδες σχέσεις. Αλλά το μονογαμικό σύστημα μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί. Φαινόταν κάποτε ότι ήταν αδύνατο. Βέβαια ήρθε το AIDS και σημάζεψε τα πράγματα προς αυτή την κατεύθυνση. Μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί. Μπορεί δηλαδή, και τι εννοώ, τι θέλω να πω με αυτό. Μπορεί να... Κάτι που δεν συμβαίνει στην πράξη πια. Αλλά μπορεί να θεωρείται μεγάλη έτσι, αμαρτία, έγκλημα καθουσιώσεως ή παράλληλη ερωτική σχέση. Καταρχήν εδώ παίζει σημαντικό ρόλο η θρησκεία, που είναι καθοριστικός μοχλός της... Κάθε ερώτηση που σου κάνω δεν θέλει αμέσως και τα... υπονοώ και τα στοιχεία της εμπειρίας σου. Βεβαίως. Δηλαδή το βλέπεις στην πράξη να συμβαίνει. Και είναι η αίσθησή σου. Βεβαίως και συμβαίνει. Ενώ στα παιδιά. Και πριν
να μην προκαταβάλω την ερώτηση με μια απάντηση μονολεκτική, ας αναλύσω λίγο το πράγμα. Το αναλύσουμε, πρέπει. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η θρησκεία, όπως άρχισα να λέω προηγουμένως, είναι καθοριστικός μοχλός του κοινωνικού γίγνεσθε. Δηλαδή, το τι συμβαίνει κοινωνικά, σε αυτό παίζει ρόλο η θρησκεία, είτε γιατί το θέλει, είτε γιατί δεν το θέλει πολλές φορές. Έτσι λοιπόν, κάθε είδους απαγόρευση, αμαρτία ή νόμος δεν είναι άμυρος των παραδόσεων ή των θέσεων και των κατευθύνσεων της Εκκλησίας. Έτσι λοιπόν, η μονογαμία είναι χαρακτηριστικό στοιχείο της κοινωνίας μας και του ό,τι γίνεται σε αυτήν και συντηρείται και στηρίζεται από τη θρησκεία μας. Ενώ, παραδείγματος χάρη, άλλες θρησκείες, όπως ο μαμαθανισμός ή το Ισλάμ, αυτοί ενθαρρύνουν το πολυγαμικό σύστημα. Ναι. Βέβαια, ο Έλληνας, για να χαρακτηριστούμε και λιγάκι, είναι χριστιανός στην πράξη, αλλά μωαμεθανός στην θεωρία, μάλλον. Στην, καθαρά στην ζωή του. Δηλαδή, πολύ καλά το διόρθωσες, στη θεωρία είναι χριστιανός, αλλά στην πράξη είναι μωαμεθανός. Γιατί κυρίως έχει να κάνει με τον αρχισμό που λέγαμε προηγουμένως, έχει να κάνει με την επιβεβαίωση, αλλά έχει να κάνει και με κάποια πραγματικότητα που λέγεται σχέση μονογαμική. Όπου, ως γνωστό, και ξανασυνδεόμεθα με το σημείο του έρωτα που είχαμε προηγουμένως αφήσει, μετά από τον πρώτο ενθουσιασμό που είναι ο έρωτας, αρχίζει και γίνεται η ευρύτερη και βαθύτερη γνωριμία ή διερεύνηση των χαρακτηριστικών του καθενός από τους δύο. Και έτσι, γνωρίζοντας ο ένας τον άλλο καλύτερα, μπορεί να στήσει μία σχέση, να θεμελιώσει μία σχέση για το μέλλον, η οποία όμως δεν μπορεί ποτέ να είναι σταθερή. Γιατί πέραν των κοινών στοιχείων που διαμορφώνουν ένα συνεκτικό ιστό, σιγά σιγά το κάθε ένα από τα άτομα αυτά εξελίσσεται. Και ανάλογα αν η γνωριμία, που είναι και πιο ενθουσιώδης όταν γίνεται σε νεαρά ηλικία, ανάλογα λοιπόν αν η γνωριμία γίνει σε νεαρά ηλικία ή όχι, τότε οι πιθανότητες για να σπάσει αυτός ο συνεκτικός ιστός είναι περισσότερες, γιατί οι εξελίξεις από πενταετία ή δεκαετία σε πενταετία παρατείνουν το χάσμα. Παρατείνουν το χάσμα, διότι οι εξελίξεις για το κάθε ένα άτομο αυτά είναι διαφορετικές. Και βέβαια μπορεί να φέρουν τη διάσπαση. Μα βεβαίως όταν είναι ερώτηση το μονογαμικό. Όταν λοιπόν μια σχέση δεν είναι εγώ καλή. Δεν εννοώ με την Εκκλησία, με τον Παπά, μονογαμικό θα μπορεί να είναι και για τα επόμενα 50 χρόνια. Αλλά μιλάω για την πράξη και δεν μιλάω για την πράξη ως πράξη. Τι γινόταν χθες. Και χθες γινόταν. Σίγουρα όχι στην ένταση που γίνεται σήμερα. Αλλά από τη στιγμή που απενοχοποιείται το σεξ. Από τη στιγμή που και η Εκκλησία δια εκπροσώπων της παραδέχεται την απενοχοποίηση αυτή. Και πολλοί. Αφισβητούμενο, αλλά ας το πούμε ότι. Όχι, πολλοί εκπρόσωποι. Δεν θα γινόταν αυτό πριν 30 χρόνια με τίποτα. Δεν θα έβγαινε, δεν τολμούσε να βγει. Εκπρόσωποι όμως της Εκκλησίας μιλούν με έναν τρόπο διαφορετικό από ό,τι θες. Λένε ότι μα, η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι πολύ πιο ανεκτική σε αυτό, ουδέποτε η Ορθόδοξη Εκκλησία ήταν όπως άλλες εκκλησίες δυτικές, η μεγάλη αμαρτία θα σε κάψει κλπ. Έχουν μαλακώσει κάπως τα πράγματα. Ναι, μαλακώνουν τα πράγματα και οι ίδιοι οι εκπρόσωποι της Εκκλησίας. Αλλά ανεξαρτήτως αυτού, έστω αν ευλογείται, όταν λοιπόν απενοχοποιείται η σεξουαλική σχέση, όταν γίνεται αποδεκτή ως αυταξία πλέον και όχι ως ένα κομμάτι της εγγάμου οικογενειακής ζωής για να γίνει τα παιδιά και τίποτα άλλο. Όταν τα ερεθίσματα όχι πολλαπλασιάζονται, χιλιοπολλαπλασιάζονται, όταν κάθε βράδυ υπάρχει κανάλι στην τηλεόραση το οποίο θα έχει οπωσδήποτε τσόντα. Μαλακιά ή σκληρή, δεν έχει σημασία. Όταν έχουν κατακλείσει οι Ρωσίδες, οι Ουκρανές, οι Τσεχοσλοβάκες, οι Ουγγαρέζες την Ελλάδα. Σε όλες τις γωνιές, οι Βουλγάρες, δεν ξέρω τι άλλο τέλος πάντων. Κατακλείσει κυριολεκτικά. Λοιπόν, σε αυτή την πραγματικότητα, τα περιοδικά δεν συζητώ, τα βίντεο δεν συζητώ. Ναι. Όταν αυτή η τρομερή, πώς να την πω, εκλαήκευση, αν μπορούσα να την πω, της σεξουαλικότητας και βεβαίως κυρίως αφορά, μονομερώς από τον άνδρα στη γυναίκα, βεβαίως η γυναίκα είναι το προϊόν που πουλιέται. Έτσι, εκεί είναι παραδοσιακή η στάση, όσο και αν έχει πολλαπλασιαστεί. Αλλά τώρα πια έχει εξελιχθεί. Οπωσδήποτε έχει συμβεί και το αντίθετο, αλλά είναι πλέον τόσο αγοράζει προϊόντα. Αγοράζει, αλλά είναι τόσο μικρό πια το. Πουλάνε τον άντρα στη γυναίκα. Ποσοστό, ναι, το πουλάνε σαφώς. Σαφώς και υπάρχουν και οι άνδρες που κάνουν το. Μιμούνται το αρχαιότερο επάγγελμα και όλα αυτά. Λοιπόν, σε αυτή την πραγματικότητα, την οποία έτσι σύντομα την περιέγραψε, αλλά ο καθένας μας τη γνωρίζει, πώς είναι δυνατόν
να συμμαζευτεί, ας πούμε, ένας άνθρωπος, ο οποίος θα, αφού δεν θεωρεί ότι είναι κακό, αφού του προσφέρεται αυθόνος, αφού κανείς δεν θα του πει πια ότι είναι και κακό, γιατί κι αν του το πει θα θεωρηθεί ότι είναι τουλάχιστον μεσαιωνικός. Πώς θα συγκρατεί, πώς θα λειτουργήσει άλλο αυτό το σύστημα, και εγώ ρωτάω πρακτικά, δηλαδή σε ένα τα νέα παιδιά που έρχονται και θεωρούν ότι είναι κακό. Μόνο τον Beverly Hills και οι σειρές οι Αμερικάνικες σας ακολουθούν, το θεωρούν τρομερό έγκλημα και γι' αυτό ασχολούνται συνέχεια με αυτό. Δηλαδή από εκεί κάποια διαπαιδαγώγηση μονογαμική παίρνουν. Κατά τα άλλα, τίποτε άλλο δεν το λέει. Θεωρούν ότι είναι κακό να, να έχει και άλλη σχέση παράλληλη, μία ή και δύο ή και τρεις. Και αντιστοίχως. Ναι. Σχεδόν Φώτα έχεις απαντήσει ο ίδιος το ερώτημά σου. Εγώ επιπροσθέτω και συνεχίζοντας το προηγούμενο, δίνω την απάντηση με σαφήνεια ότι εάν κάποιος από τη σχέση δεν είναι ικανοποιημένος, δεν καλύπτεται για πολλούς και διάφορους λόγους και αναφέραμε κάποιους μερικούς, τότε θα είναι ευαίσθητος, επιρρεπής δηλαδή, προς μια άλλη σχέση παράλληλη, προς άλλες σχέσεις παράλληλες, και βέβαια ευαίσθητος απέναντι στα ερεθίσματα που ανέφερες προηγουμένως, τα οποία υπάρχουν. Δηλαδή, το πόσο ένας άνθρωπος θα αντέξει τον βομβαρδισμό αυτών των ερεθισμάτων, σεξουαλικών και άλλων, εξαρτάται από το πόσο ικανοποιημένος, γεμάτος ή δεμένος είναι με τον σύντροφό του ή τη σύντροφό του. Έτσι λοιπόν, ο νέος βέβαια, γιατί έθεσε προς το τέλος του ερωτήματος και την ηλικία, ο νέος βέβαια είναι πολύ πιο ευαίσθητος, γιατί δεν έχει προλάβει να δημιουργήσει εμπειρία μακρόχρονης σχέσης. Εμπειρία δηλαδή μέσα από την οποία, μακρόχρονη σχέση, θα ανακαλύψει τις αξίες που αφορούν τα συναισθήματα, τον άνθρωπο που δημιουργεί αυτά τα συναισθήματα, αλλά και κυρίως τις σημασίες και αξίες που γεννιούνται μέσα από μια τέτοια σχέση. Αυτό σημαίνει οικογένεια, δηλαδή παιδιά, αυτό σημαίνει ευθύνη του να εξοπλίσεις, να φέρεις στη ζωή έναν νέο άνθρωπο και να τον εξοπλίσεις, και κυρίως συνέπεια προς τον εαυτό σου. Γιατί, αν μη τι άλλο, εάν το γεγονός ότι το σεξουαλικό ένστικτο οδηγεί στη διαιώνιση, αυτό σημαίνει ότι δημιουργείς. Αυτό σημαίνει ότι εκπληρώνεις μια φυσιολογική ή φυσική εντολή για την οποία είσαι προορισμένος. Απ' την άλλη, συγκρατείς τον εαυτό σε ένα επίπεδο ζωής τρώγοντας και πίνοντας, και από την άλλη έχεις τη δραστηριότητά σου, την επαγγελματική ή άλλη, με την οποία νιώθεις επίσης ότι είσαι δημιουργός. Ότι είσαι δημιουργικός κυρίως. Mm-hmm. Λοιπόν, μέσα από αυτή την αλληλουχία των καταστάσεων, ένας νέος δεν μπορεί, δεν είναι έτοιμος, είναι πιο επιρροπής στα ερεθίσματα και είναι δυνατόν και να παραπλανηθεί ως προς τη διαμόρφωση των αξιών του και ας πούμε γενικότερα θεώρησης για τη ζωή και της κοινωνικής του θεώρησης, εάν και εφόσον δεν έχει πάρει τα εφόδια για να ανταπεξέλθει σε αυτό. Εάν όμως προλάβει και κάνει μια σχέση μακροχρόνια, η οποία μακροχρόνια προσδιορίζεται πάνω από τους 3 μήνες, τουλάχιστον με τη δική μου αντίληψη, την επιστημονική, τότε είναι σε θέση να έχει ένα δείγμα του τι σημαίνει άνθρωπος, του τι σημαίνει ανθρώπινες αξίες και άλλες αξίες που απορρέουν μέσα από αυτές τις σχέσεις, τις συναισθηματικές κτλ. Την επιβεβαίωση που παίρνει μέσα από αυτό, την αναγνώριση που βλέπει μέσα στη σχέση και την δυνατότητά του να φτιάξει μια καινούργια κατάσταση και να μην είναι προϊόν μιας παλιάς, δηλαδή το γονέο του, αλλά να γίνει και ο ίδιος γονέας. Αυτό. Θέλω να κλείσουμε με μια ερώτηση η οποία νοηματοδοτεί όλα όσα είπαμε μέχρι τώρα, βεβαίως. Αν την απαντήσουμε, δεν είμαι βέβαιος ότι την απαντήσουμε, διότι εδώ είναι ένα ερώτημα. Δεν είναι μεγάλο ερώτημα. Εκτός από το ερώτημα, να μην ξεχάσεις, πότε να με ρωτήσεις, να αναφερθούμε. Αφήσαμε στη μέση την σεξουαλική ανάπτυξη. Θα την βάλω μέσα σε αυτό που θα σου πω τώρα. Γιατί τώρα για να πούμε αν πρέπει κανένας, ξέρω εγώ, να αρνανίζεται για να οριμάσει ή αν πρέπει να γνωρίζει τα οργανά του ή αν πρέπει... Αυτά είναι αυτονόητα, τα λένε άλλωστε στις εκπομπές τους ανά εβδομάδα οι δύο συνάδελφοι καλοί που ασχολούνται με τα προβλήματα σεξουαλικότητας και μόνον ανά κάθε εκπομπή. Δεν νομίζω ότι θα προσθέσουμε εμείς πάρα πολλά, αλλά θα προσθέσουμε, ίσως αν κατορθώσουμε, να τοποθετήσουμε το παλιό ερώτημα. Γιατί μιλάμε για ένα θέμα το οποίο δεν είναι ούτε χθεσινό, ούτε σήμερα μάθαμε για το... Δεν είναι το AIDS που το μάθαμε τώρα, δεν είναι, ξέρω εγώ, η γρήπη που τη γνώρισε η ανθρωπότητα το 1900. Μιλάμε για ένα τμήμα της ανθρώπινης συμπεριφοράς κορυφαίο, το οποίο την συνοδεύει από την ύπαρξή της, έτσι, και για το οποίο διερωτάται ο ίδιος ο άνθρωπος, γραπτός τουλάχιστον επί 3.000 χρόνια.
και γυρνάω στο συμπόσιο, το πλατωνικό. Και εδώ, επειδή δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε συμπόσιο, μόνο καφέ δεν έχουμε, δεν έχουμε ίνον ο οποίος ελευθερώνει το νου. Και ανάκλυντα. Και ανάκλυντα και τα υπόλοιπα συμπαρομαρτούντα που δημιουργούν την κατάλληλη ατμόσφαιρα. Θέλω να προσπαθήσουμε, δύσκολο, αλλά να πούμε τελικά τι είναι αυτός ο έρωτας. Και η σεξουαλικότητα είναι απλώς μέρος του, είναι ξεχωριστό πράγμα και είναι και αυτό το οποίο έρχεται και επικάθεται, είναι μία μορφή του, είναι μία αξία καθεαυτή. Τι είναι για το οποίο τελικώς αξίζει να συζητάμε τόσο πολύ? Είναι απλώς άλλη μία εκδήλωση, έχουμε και άλλες εκδήλωσεις του ανθρώπινου οργανισμού. Αλλά ποια είναι η ουσία του? Είναι κάτι το οποίο μας προσφέρει κάτι παραπάνω από αυτό που είναι το ίδιο? Απόλυτα χρήσιμος ο έρωτας. Και κυρίως είναι το πιο ανθρώπινο κομμάτι από πλευράς ψυχισμού του ανθρώπου. Δηλαδή, είναι, όπως και προηγουμένως ανέφερα, ένα σύνολο συναισθημάτων τα οποία οδηγούν στην εξειδανίκευση. Είναι το παιχνίδι των συναισθημάτων με την φαντασία που χτίζει και τις φαντασιώσεις που χτίζει την πραγματικότητα. Δηλαδή, μέσα από την έκκληση χωρίς λογοκρισία και χωρίς έλεγχο των συναισθημάτων και παράλληλα μέσα από τη δημιουργία καταστάσεων που ευνοούν τη φαντασία να λειτουργεί και να σκέφτεται για λίγο μετά ή περισσότερο μετά, και μέσα από την παρεμβολή των φαντασιώσεων που είναι τα προσωπικά μας βιώματα για όλη αυτή την σχέση, τη σχέση με το άλλο φύλο, είτε με σεξουαλική επαφή είτε χωρίς τη σεξουαλική επαφή, δημιουργούν εξειδανικεύσεις που κάνουν τον άνθρωπο να αισθάνεται δυνατός και ταυτόχρονα να δοκιμάζεται στη σχέση του με την πραγματικότητα από έναν άλλο δρόμο. Το δρόμο της φαντασίας, φαντασίωσης και συναισθήματος που ανέφερα προηγουμένως. Ενώ η επαφή της πραγματικότητας είναι άμεση και έχει να κάνει με την αντιληπτική ικανότητα, δηλαδή μέσω της όρασης, της ακοής και όλων των άλλων αισθήσεων, εδώ η πραγματικότητα εισπράτεται και αξιολογείται μέσα από τα ποικίλα χαρίσματα του ανθρώπινου ψυχισμού και μηχανισμού, που είναι το συναίσθημα ή τα συναισθήματα, η φαντασία, η φαντασίωση, που είναι η ιδιομορφία του καθενός, η φαντασιώση και η φαντασίωση, και από εκεί και πέρα το συνδέει με την πραγματικότητα μέσα από μια άλλη οπτική γωνία. Δηλαδή είναι σαν να διαβάζεις ένα ποίημα και μετά να βάζεις κάποιον που ξέρει να απαγγέλει, να στο απαγγέλει. Θα το εισπράττεις διαφορετικά διαβάζοντάς το και θα το νιώσεις πολύ πιο διαφορετικά όταν το ακούσεις από έναν σωστό εκτελεστή. Είναι το πεδίο δράσης δηλαδή του παραλόγου, κατά κάποιο τρόπο, ή του υπερλόγου. Και τα δύο μαζί που κάνουν την λογική ή ένα μέρος της πραγματικότητας που είναι η λογική ή ένα μέρος της πραγματικότητας που είναι και το παράλογο και η φαντασία και όλα τα άλλα που ανέφερα. Δηλαδή πραγματικότητα ανθρώπινη, πραγματικότητα έξω από τον άνθρωπο, στην οποία έξω από τον άνθρωπο πραγματικότητα βρίσκεται μέσα ο άνθρωπος και η δική του πραγματικότητα. Μπορεί να σε οδηγήσει δηλαδή τελικά και πέρα από την ανθρώπινη κατάσταση. Εάν όπως κάποιοι σπουδαίοι άνθρωποι αφήσεις τον εαυτό σου ελεύθερο, μπορεί να φτάσεις παντού. Όπως και μεταφυσικά σκεπτόμενος και μη μεταφυσικά σκεπτόμενος. Δηλαδή, με τη φαντασία σου μπορεί να φτάσεις, όπως έφτασε ο Ήλιος Βέρν, όπου θέλεις, μέχρι τη Σελήνη και ακόμη παραπέρα, μέχρι τον Άρη και πάει λέγοντας. Με τις φαντασιώς σου ξεπερνάς και το σύμπαν και φτιάχνεις μεταφυσικά μια άλλη, αν θες, μετασυμπαντική σημασία. Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη Μπούγκα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Φίλες και φίλοι, αυτά για τον έρωτα που κινεί τον ήλιο και τα άλλα άστρα, όπως λέει ο Δάντης. Γεια σας για την άλλη εβδομάδα. Thank you.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα.